Είδης μαδριός, ασύρτικο. Ασύρτικο. Ποιες οι διαφορές από τα ασύρτικα της Σαντορίνης? Όσον αφορά τα ασύρτικα της περιοχής μας, της Δράμας δηλαδή και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας, θα έλεγα ότι σε σύγκριση με τα ασύρτικα της Σαντορίνης είναι πιο φρουτώδη στη μύτη. Υπάρχει φυσικά λιγότερη μεταλλικότητα και η οξύτητα είναι χαμηλότερα τα επίπεδά της σε σύγκριση με το ασύρτικο της Σαντορίνης. Εδώ πόσο καιρό χρησιμοποιείς βαρέλι? Εδώ έχουμε ζύμωση σε δρύνα βαρέλια και παραμονή σε αυτά για ένα χρονικό διάστημα γύρω στους 6 μήνες, όπου γίνεται το μπατονάζ με τις λεπτές συνολάσπες, ούτως ώστε να κερδίσουμε σε όγκο και δομή στο στόμα. Γίνεται πολλής λόγος για την δυνατότητα, για τη δυναμική παλαιότητα του ασύρτικου. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό? Ναι, έχει μεγάλη δυναμική σαν ποικιλία το ασύρτικο, η οποία φυσικά ενισχύεται από τον τρόπο ενοποίησης, δηλαδή από το πέρασμα του κρασιού από δρύνα βαρέλια. Με φαγητό τι θα έβαζες δίπλα? Ταιριάζει φυσικά με θαλασσινά, με ζυμαρικά, ακόμη και με πουλερικά θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε.